να ψηφίσετε σήμερα είναι ένα νομοσχέδιο τομή στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην πολιτική της προστασίας του παιδιού. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να συμπληρώσει τη συνολική πολιτική που υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση για την κοινωνική αλληλεγγύη, την προστασία του παιδιού, αλλά και τη διεύρυνση και επέκταση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Είναι ένα νομοσχέδιο που υπηρετεί τον εξαιρετικά κρίσιμο τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και είναι εξαιρετικά κρίσιμος αυτός ο τομέας, διότι όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το έργο της, στις αρχές του 2015 ανέλαβε σε μια γενικευμένη κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης για την ελληνική κοινωνία. Αποτέλεσμα τόσο των ηφαισιακών πολιτικών, όσο και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν στα χρόνια της κρίσης, αποτέλεσμα όμως και της έλλειψης δομών κοινωνικού κράτους, της απουσίας δομών κοινωνικού κράτους που παραδοσιακά εξέλιπαν από αυτόν τον τόπο και την περίοδο της ανάπτυξης. Παραλάβαμε τότε τον προϋπολογισμό της τότε πρόνοιας, για μας κοινωνική αλληλεγγύη πια, στα 750 εκατομμύρια. Και σήμερα ο προϋπολογισμός για την κοινωνική αλληλεγγύη ξεπερνάει τα 1,8 δισεκατομμύρια. Μέσα σε συνθήκες δηλαδή δημοσιονομικής επιτροπίας, μέσα σε στενές δημοσιονομικές συνθήκες, υπερδιπλασιάσαμε τους πόρους που δαπανώνται για την ενίσχυση των πλέον αδύναμων πολιτών μας και για την προστασία του παιδιού. Με τον πρώτο νόμο που φέραμε στη Βουλή, στις αρχές του 2015, το νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, θεσμοθετήσαμε ένα πλέγμα μέτρων για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών 400.000 πολιτών μας. Προπληρωμένες κάρτες για είδη πρώτης ανάγκης, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, επίδομα ενοικίου κτλ. Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν προσωρινή, αλλά μετεξελίχθηκε σε ένα πρόγραμμα τεράστιας κοινωνικής ανακούφισης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που σήμερα το λαμβάνουν περισσότεροι από 600.000 συμπολίτες μας. Οργανώσαμε ταυτόχρονα ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την προστασία του παιδιού. Επεκτείναμε το θεσμό της δωρεάν πρόσβασης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σήμερα περισσότερα από 100.000 παιδιά έχουν δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα διευρυνθεί περαιτέρω το μέτρο αυτό. Έχουμε ήδη προβλέψει τους σχετικούς πόρους στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2022. Θεσμοθετήσαμε και επεκτείναμε το θεσμό των σχολικών γευμάτων, που σήμερα έχει επεκταθεί σε περισσότερους από 120.000 μαθητές σε δημοτικά σχολεία όλης της επικράτειας. Για ένα θεσμό που να θυμίσω κατηγορούμασταν ότι το μετατρέπουμε σε συσίτια. Και αναδιαμορφώσαμε τα οικογενειακά επιδόματα, ενισχύοντας με επιπλέον 260 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό τους. Αυξήσαμε δηλαδή το ποσό που δίνεται στις οικογένειες, στα οικογενειακά επιδόματα, κατά 40% περίπου. Εκλογικεύσαμε συγχρόνως το σύστημα των οικογενειακών επιδομάτων, ώστε να ενισχύονται αφενός περισσότερο οι οικογένειες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, αφετέρου να ενισχύονται περισσότερο οι οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Βλέπετε δηλαδή πώς έχουμε αναπτύξει ένα συνολικό πλέγμα προστασίας του παιδιού μέσα από πολιτικές, τις οποίες θεσμοθετήσαμε και επεκτείνουμε διαρκώς και με την δημοσιονομική υποστήριξή τους. Και σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα, σημαντικό βήμα για την προστασία του παιδιού. Το ζήτημα της υιοθεσίας στη χώρα μας αποτελούσε πάντα μια μαύρη σελίδα, καθώς με τον τρόπο που ήταν διαμορφωμένο, από τη μία είχαμε ατελείωτους χρόνους αναμονής για τους υποψήφιους γονείς και την ίδια στιγμή χιλιάδες παιδιά παρέμεναν σε ιδρύματα. Σήμερα μπαίνει τέλος σε αυτό το καθεστώς της κοινωνικής θλίψης, με στόχο κανένα παιδί να μην μένει πλέον σε ίδρυμα. Και το νομοσχέδιο αυτό συνιστά τομή, γιατί αλλάζει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο για την αναδοχή και την υιοθεσία. Σε δύο κεντρικούς άξονες παρεμβαίνουμε. Ο πρώτος άξονας είναι η μείωση του χρόνου αναμονής. Πλέον ένα ζευγάρι θα μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί, να γίνει ανάδοχος γονέας, το πολύ σε 8 με 10, με 12 μήνες, αντί για 6 χρόνια που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός άξονας είναι η θεσμική και επιστημονική θωράκιση όλης της διαδικασίας. Δημιουργούνται μητρώα για τα ανήλικα παιδιά και για τους εγκεκριμένους υποψήφιους αναδόχους ή θετούς γονείς. Στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων πλέον καταγράφονται όλα τα παιδιά υποχρεωτικά που διαβιούν σε μονάδες προστασίας και που μέχρι σήμερα καταγράφονταν πλημελώς, και ήταν πολλές φορές ακριβώς αυτή η πλημελής καταγραφή που τους στερούσε, από αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να μεγαλώνουν σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα, δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο των Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων με απόλυτη διαφάνεια. Θα είναι καταγεγραμμένοι εκεί οι γονείς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού.
Αυτά σε συνδυασμό με την εισαγωγή του θεσμού της κοινωνικής έρευνας και της κοινωνικής έκθεσης, η οποία θα συντάσσεται από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς, μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής και τελικά διαμορφώνουν το δρόμο για να συνενωθούν δύο επιθυμίες. Η επιθυμία αυτών των παιδιών, των χιλιάδων παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, να πάνε σε μια οικογένεια, και η επιθυμία όλων αυτών των γονέων και των ενήλικων ατόμων να γίνουν ανάδοχοι γονείς ή να γίνουν θετοί γονείς. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ και εγώ στο ζήτημα που φαίνεται ότι απασχόλησε περισσότερο τη δημόσια συζήτηση. Νομίζω κακώς την απασχόλησε σε αυτή την έκταση και εστέρισε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα πραγματικά καινοτόμα στοιχεία που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Για την δυνατότητα δεν είναι άλλο από το ζήτημα της δυνατότητας αναδοχής παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό μετά και από τις εξηγήσεις και διευκρινήσεις που δόθηκαν σε αυτή την αίθουσα ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά το θεσμό της αναδοχής και όχι το θεσμό της υιοθεσίας. Ο λόγος που δεν αφορά την υιοθεσία είναι διότι στον αστικό μας κώδικα προβλέπεται ότι σε υιοθεσία μπορούν να προχωρήσουν μόνο τα ζευγάρια τα οποία έχουν συνάψει γάμο. Ο θεσμός της αναδοχής είναι ένας διαφορετικός θεσμός, κατά τη γνώμη μου μέγιστης κοινωνικής αλληλεγγύης, ένας θεσμός τεράστιας κοινωνικής σημασίας και απόδειξης πραγματικά του μεγαλείου της ανθρώπινης αγάπης, διότι ακριβώς δεν συνδέεται με καμία ιδιοκτησία, με καμία τοποθέτηση του γονέα, του υποψήφιου αναδόχου, δηλαδή στη θέση του γονέα και στην πλήρη υποκατάσταση στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις ενός γονέα. Είναι πραγματικά μια πράξη μέγιστης κοινωνικής αλληλεγγύης. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό προβλέπει ότι η αναδοχή μπορεί να γίνει από τα άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Άρα είναι εύλογο ότι όποιος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όποιοι δικαιούνται να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, άρα και ένα ομόφυλο ζευγάρι θα πρέπει να είναι ανάδοχος γονέας. Θα αντέβαινε τόσο στο ελληνικό σύνταγμα όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο οποιαδήποτε διάκριση γινόταν μεταξύ αυτών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Θα ήταν εντελώς αντισυνταγματικό και εντελώς ενάντια στο ενωσιατικό δίκαιο το να προβλεπόταν ότι διακρίνουμε τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης σε ομόφυλα και ετερόφυλα και δίνουμε το δικαίωμα μόνο στην μία ομάδα εξ αυτών. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα που ετίθεται είναι αν θα στερούσαμε από τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εν συνόλο, από όλα τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τη δυνατότητα να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να διατυπωθεί το ερώτημα. Και εδώ αναρωτιόμαστε, είναι πράγματι λογικό την ώρα που χιλιάδες παιδιά είναι σε ιδρύματα να στερούμε μια τεράστια δεξαμενή υποψήφιων αναδόχων γονέων, να στερούμε από αυτά τα παιδιά από μια τεράστια δεξαμενή υποψήφιων αναδόχων γονέων? Προφανώς είναι εντελώς παράλογο. Κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς παράλογο και η δικιά μας απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο θα ήταν και ανεπίτρεπτο. Αυτά ως προς την νομική διάσταση του ζητήματος. Πέρα όμως από την νομική διάσταση του ζητήματος, υπάρχει η πολιτική διάσταση του ζητήματος, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και πιο σημαντική. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή αυτής της κυβέρνησης η διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και η άρση των διακρίσεων έναντι τμήματων του πληθυσμού. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε αποδείξει ποικιλοτρόπως καθόλου το χρονικό διάστημα της θητείας μας. Αυτό κάναμε με τον νόμο για την ταυτότητα φύλου. Αυτό κάναμε με τη θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό κάναμε και με την απόδοση της ηθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών. Διότι πέρα από το στόχο της ασφαλούς εξόδου της χώρας από τα προγράμματα επιτροπίας, δικός μας στόχος, δώστε μου λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, δικός μας στόχος είναι να υλοποιούμε και παρεμβάσεις για τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων. Διότι ξέρετε, η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία δρά με συγκεκριμένη στόχευση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, δεν μπορεί να νομοθετεί με βάση αναχρονιστικές αντιλήψεις και συντηρητικά στερεότυπα. Μια κυβέρνηση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα οφείλει να νομοθετεί ακριβώς στον αντίποδα αυτών. Και αυτός είναι όρος για τη συλλογική πρόοδο αυτής της κοινωνίας. Αν αφήναμε τους οπαδούς της δίθεν φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων να ορίζουν τους νόμους και τους θεσμούς σε αυτόν τον τόπο, τότε κυρίες και κύριοι βουλευτές, ούτε εγώ, ούτε η κυρία Φωτίου, ούτε πολλές άλλες βουλευτές που βρίσκονται εδώ, σε αυτή την αίθουσα, δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε από αυτά τα έδρανα. Αν αφήναμε τους οπαδούς
της φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων να κυριαρχήσουν, τότε οι συμπολίτες μας με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό θα βρίσκονταν πιθανόν στα κρατητήρια της ασφάλειας. Και η ενδοοικογενειακή βία πιθανόν να θεωρούνταν κάποιο είδους κανονικότητα, μια παράδοση που κρατάει από τους προηγούμενους αιώνες. Επομένως, επιτρέψτε μας να τασόμαστε αταλάντευτα με την πρόοδο και την ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Και γνωρίζουμε καλά ότι παρά τη στεναρή αντίσταση ορισμένων οπισθοδρομικών κύκλων, που ονειρεύονται μια Ελλάδα της δεκαετίας του 60 ή του 70, η ελληνική κοινωνία είναι δεκτική σε αλλαγές που εμπεδώνουν την άρση των διακρίσεων ανάμεσα στα μέλη της. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σύνολο της πολιτικής που υλοποιούμε, τόσο στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανέφερα πολύ συνοπτικά τις εμβληματικές μας δράσεις, αλλά και στον τομέα της εργασίας, στην ενίσχυση της προστασίας της εργασίας, στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, τόσο και η πολιτική μας για την απέκταση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, δεν έχουν παρά μόνο ένα στόχο και ένα πυρηνικό στοιχείο. Και το πυρηνικό αυτό στοιχείο είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτός είναι ο πυρήνας που συνδέει όλη μας την πολιτική για την εργασία, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για την προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων, για τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Και αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται εν μέσω του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν περιμένουμε την έξοδο από το πρόγραμμα για να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις αυτές. Και είναι ακριβώς αυτή η διαχωριστική μας γραμμή από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία σε κάθε ευκαιρία δια του Προέδρου της φροντίζει να τονίζει ακριβώς αυτή τη διαχωριστική μας γραμμή. Για ακόμη μια φορά, ακούσαμε προχθές τον κύριο Μητσοτάκη, τον οπαδό των κοινωνικών ανισοτήτων, να τοποθετείται για το μέλλον της εργασίας. Το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, η σταθερή εργασία είναι ξεπερασμένη, η ευελιξία είναι η μόνη διέξοδος για την εργασία της επόμενης μέρας και φυσικά σε αυτά να προσθέσουμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι μια ιδεοληψία της αριστεράς. Αυτό θυμίστε το στον τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας για τα εργασιακά, όταν την επόμενη φορά θα θρηνεί υποκριτικά για τη σχέση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης. Για ακόμη μια φορά λοιπόν στην πολιτική της ανάλυση για την εργασία, η αξιωματική αντιπολίτευση ταυτίζεται με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών και πρωτίστως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με θέσεις που ακόμη και η πλέον νεοφιλελεύθερη ανάλυση αρχίζει να εγκαταλείπει. Πριν από λίγο καιρό, ο ΩΣΑ στην έκθεση που δημοσίευσε για την εργασία στην Ελλάδα είπε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στη χώρα και θα πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουν σε ισχύ. Ακόμη και ο ΩΣΑ λοιπόν αναθεωρεί τις προσεγγίσεις του για την εργασία. Και ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στη γραμμή της απορρίθμισης. Και ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι να ταυτίζεται κανείς με τους πιο ακραίους κύκλους των δανειστών την ώρα που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Το πρόβλημα είναι ότι στον πυρήνα της ανάλυσής σας, στην αξιακή σας προσέγγιση, τοποθετείτε τη διεύρυνση και την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε την περίοδο της κρίσης, αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόσατε την περίοδο της ανάπτυξης, αυτή είναι η πολιτική που εδράζεται στον αξιακό σας πυρήνα. Και με αυτήν την αξιακή προσέγγιση μας χωρίζει μία άβυσσος. Η δικιά μας κατεύθυνση είναι η ενίσχυση των ευάλωτων στρωμάτων, των μέχρι χθες αόρατων αυτής της κοινωνίας, η έξοδό τους από τον κοινωνικό αποκλεισμό, από την περιθωριοποίηση. Η δικιά μας κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της εργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, το σπάσιμο του φόβου στους χώρους δουλειάς. Η δικιά μας προσέγγιση είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Η δικιά μας κατεύθυνση είναι η διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και η άρση των διακρίσεων. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής μας, διότι στον αξιακό μας πυρήνα βρίσκεται πάντα ο στόχος της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Εκεί κοιτάμε, σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, τόσο εντός της περιόδου της Επιτροπής, όσο και μετά την έξοδο από αυτήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.